Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, η ΕΔΙΕ, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, καταγγέλει και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σχέδια του κράτους του Ισραήλ να προχωρήσει από σήμερα 1η Ιουλίου 2020 στην προσάρτηση του 30% των Παλαιστινιακών εδαφών της κοιλάδας του Ιορδάνη και της Δυτικής Όχθης. Το σχέδιο του αιώνα των ΗΠΑ, μέρος του οποίου είναι και η σχεδιαζόμενη προσάρτηση, όχι μόνο δεν παρέχει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος, αλλά είναι και μια βίαιη καταπάτηση του ανεφέρετου δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ δίπλα στο Ισραήλ. Το σχέδιο του αιώνα, εκτός της προσάρτησης, προβλέπει τη διεύρυνση των παράνομων Ισραηλινών επικισμών στην Παλαιστινιακή Δυτική Όχθη, τη δημιουργία τείχους διαχωρισμού και την Ιερουσαλήμ ως αδιαίρετη Ισραηλινή πρωτεύουσα. Αρνείται το δικαίωμα της επιστροφής των εκατομμυρίων Παλαιστινίων προσφύγων και περιορίζει τους Παλαιστίνιους σε ορισμένους ασύνδετους μεταξύ τους θύλακες. Παραβιάζει ομάδα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά και κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Μοναδικό στόχο έχει την παγκίωση και νομιμοποίηση της Ισραηλινής επιθετικότητας και κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών για να βάλει τα φόπλακα στη δημιουργία πραγματικά ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Παράλληλα, συνδυάζεται καθημερινά με τις μόνιμες βάρβαρες πρακτικές άσκησης βίας εναντίον των Παλαιστινίων που εφαρμόζονται από το 1948. Η τεχνική της ακτινητοποίησης με το γόνατο στο λαιμό που οδήγησε στο θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη εφαρμόζεται ευρέως από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη και υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες που το τεκμηριώνουν. Επιπλέον υπάρχουν καταγγελίες ότι διδάχθηκε από τις Ισραηλινές τις αμερικανικές αστυνομικές δυνάμεις. Οι δολοφονίες Παλαιστινίων από Ισραηλινές δυνάμεις καταστολής είναι συχνό και τραγικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 2019, 135 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις. 108 στη Γάζα, 27 στη Δυτική Όχθη. Η ΕΔΙΕ καταγγέλει και καταδικάζει επίσης τις κυβερνήσεις ξεχωριστά, αλλά και τη συλλογική τους έκφραση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είτε κρατούν ίσες αποστάσεις, εξισώνοντας το θήτη με το θύμα, ή ακόμα χειρότερα, παίρνουν σαφή θέση υπέρ του θήτη, όπως διαχρονικά κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας έχουν εγκληματικές ευθύνες, όχι μόνο γιατί δεν εφαρμόζουν την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015 για αναγνώριση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης, αλλά και γιατί διευρύνουν την πολιτική, οικονομική και κυρίως στρατιωτική συνεργασία με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Πραγματοποιώντας, μεταξύ των άλλων, ασκήσεις προσομοίωσης αεροπορικής επίθεσης ενάντια στους λαούς της περιοχής. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και την παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος, του αντιπεριληπτικού κινήματος ειρήνης, τον ελληνικό λαό, αλλά και όλους τους λαούς, να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό και να αντισταθούν στα σχέδια των υπεριστών στην περιοχή. Για να μην προχωρήσουν τα σχέδια προσάρτησης των Παλαιστινιακών εδαφών, να τερματιστεί άμεσα η κατοχή, να καταργηθούν οι επικισμοί και το διαχωριστικό τείχος, να επιστρέψουν οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες στις αιστείες τους και να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι αγωνιστές που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές. Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967. Αναγνώριση από τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, του κράτους της Παλαιστίνης ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ. Ο αγώνας των Παλαιστινίων είναι ο αγώνας κάθε καταπιεζόμενου λαού όπου γης.
είναι ο αγώνας για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη που είναι οι δύο όψεις της λαϊκής ευημερίας. Ζήτω ο αγώνας των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, πλήρες μέλος του ΟΗΕ.